ένα αίτημα το οποίο υποβάλαμε στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Μουζάλα, αλλά και στην αναπληρώτρια Υπουργό, την κυρία Αντωνοπούλου, έγινε αποδεκτό για να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. 70 άνθρωποι οι οποίοι θα προσληφθούν μετά από μια διαδικασία σύντομη μέσα στον Ιούνιο ή αρχές Ιουλίου θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών, γιατί υπάρχει έντονο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες μας στην Περιφερειακή Ενότητα και η κόπωση είναι έκδηλη μετά από 3,5 μήνες φροντίδας με ευγένεια αλλά και αποτελεσματικότητα. Είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε για όσο καιρό χρειαστεί την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, για να μην υπάρχουν προβλήματα, για να υπάρχουν γλίγορα αντανακλαστικά, αλλά και αποτελεσματική στήριξη και φροντίδα των ανθρώπων οι οποίοι φιλοξενούνται. Και το Υπουργείο έκανε αποδεκτό το αίτημά μας και μας έστειλε την απόφαση αυτή, η οποία θα υλοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Να σημειωθεί ότι οι σχολικές δομές σε κάθε χώρο φιλοξενίας προσφύγων σχεδιάζει να στήσει μέσα στο καλοκαίρι το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην εκπαίδευση παιδιών σχολικής ηλικίας, αλλά και σε συνεργασία με τη UNICEF, όπως αναφέρθηκε και σε δημοσίευμα της εφημερίδας Η Αυγή. Η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των εκπαιδευτικών ιδιωτήτων αλλά και αναγκών σε κάθε καταβλισμό, επιχειρώντας να σκιαγραφίσει και το σχέδιο για μετά το καλοκαίρι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουν εγκριθεί 5 θέσεις για δασκάλους οι οποίοι θα διδάσκουν την ελληνική γλώσσα, την αραβική γλώσσα και ενδεχομένως και την αγγλική, για να μπορούν τα παιδιά αυτά σε αυτή τη μεταβατική περίοδο να πάρουν τις απαραίτητες γνώσεις σε ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ όμορφα διαμορφωμένος και πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Συνεχίζουμε όμως να βελτιώνουμε και εσωτερικά και εξωτερικά τον χώρο. Θα δημιουργήσουμε ένα χώρο άθλησης για να μπορούν να εκτενώνονται, αλλά και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για να μπορούν σε αυτή την περίοδο, μέχρι να υποβάλουν όλοι το αίτημα το οποίο είναι για άσυλο, να αξιολογηθεί, για να μην υπάρχουν προβλήματα τα οποία πιστεύουμε ότι έχουμε ελαχιστοποιήσει με την όλη προσπάθεια την οποία έχουμε και με την στήριξη και με την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων από μεριάς της Περιφέρειας και με πρωτοβουλία του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Παυλίδη. Εν τω μεταξύ, το παγκόσμιο μεταναστευτικό ρεύμα έχει αυξηθεί. Όπως διαπιστώνεται, τα Ηνωμένα Έθνη μιλούν για περισσότερους από 230 εκατομμύρια μετανάστες. Από αυτούς, τα 21 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Συνεπώς, ο αριθμός των προσφύγων είναι ο υψηλότερος που έχει καταμετρηθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα πλούσια κράτη έχουν μειώσει εντωμεταξύ τα ποσοστά μεταναστών και προσφύγων που δέχονται. Οι φτωχότερες χώρες είναι αυτές που επομίζονται όλο και περισσότερο το βάρος. Το ανώτερο όριο προσφύγων και μεταναστών που μπορεί να δεχθεί η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας στο κέντρο φιλοξενίας όπου βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας δεν μπορεί να υπερβεί τα 600 άτομα, όπως δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κύριος Αργύρης Πατακάκης. Πήραμε κάποια άτομα από την Ορεστιάδα τα οποία δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα και τα φέρνουμε εδώ, αλλά είναι γύρω στα 27 άτομα και λίγα άτομα τα οποία έχουν έρθει από την Ιδωμένη. Οι δυνατότητες μας είναι αυτές, δεν έχουμε άλλα περιθώρια, άλλωστε έχουμε κάνει γνωστό και στο Υπουργείο, το οποίο και έγινε αποδεκτό ότι πάνω από 600 άτομα δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε στο κέντρο στη Δράμα.